Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε αυτές τις νίκες το φετινό Champions League της FIBA έκανε το βράδυ της Δευτέρας ο ΠΑΟΚ που επικράτησε με 81-74 της Γαλατάσαραϊ στο Παλατάκι και έμεινε ζωντανός στο κόλπο της πρόκρισης. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη ήταν ο Ζερμέιν Λοβ, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του και οδήγησε τον δικέφαλο με 14 πόντους. Την πρώτη του φετινή νίκη στο μπασκετικό Champions League και μάλιστα απέναντι στη μέχρι πρώτη νοσαίτη τη Γαλατασαράι πέτυχε το βράδυ της Δευτέρας ο ΠΑΟΚ που επικράτησε εντός έδρας με 81-74 και παρέμεινε ζωντανό στο κυνήγι της πρόκρισης μετά το πέρας της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Οι ασπρόμαυροι γνώριζαν πως είχαν πολύ δύσκολο έργο απέναντι σε μια ομάδα με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ και υψηλότερους στόχους στη φετινή διοργάνωση, όμως έβγαλαν τον καλύτερό τους σε αυτό πάνω στο παρκέ και αφού ξεπέρασαν το σοκ της πρώτης περίοδου, στη συνέχεια δεν άφησαν το πόδι τους από τον γκάζι. Ο δικέφαλος ουσιαστικά έπαιζε το τελευταίο του χαρτί για να παραμείνει στη διεκδίκηση της πρόκρισης, όμως το πρώτο δεκάλεπτο ήταν εφιαλτικό για το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη. Η Γαλατά μπήκε εντυπωσιακά από το πρώτο τζάμπολ και έφτασε να προηγείται με 14 πόντους, αφού ο φωτεινός πίνακας έγραφε 5-19 και εν τέλει το δεκάλεπτο έκλεισε με το σκορ στο 12-24. Η αρχή ήταν πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟΚ που στη συνέχεια είχε να διανύσει ένα βουνό προκειμένου να ανατρέψει τα δεδομένα, ωστόσο οι γηπεδούχοι βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και με όπλο τη σκληρή άμυνα κατάφεραν να φέρουν τούμπα το μάτς. Οι Θεσσαλονικείς βήμα-βήμα άρχισαν να μαζεύουν τη διαφορά, με το ημίχρονο να κλείνει στο 33-36 και ουσιαστικά στην επανάληψη όλα θα άρχιζαν από το 0, με τους ασπρόμαυρους να περιορίζουν σε εντυπωσιακό βαθμό τα επιθετικά ατού των Τούρκων. Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παρκέ με το πόδι πατημένο στον γκάζι και όχι απλά πήρε το προβάδισμα, αλλά έχτισε και μια μικρή διαφορά 7 πόντων, με τη Γαλατά από τη μεριά της να απαντά άμεσα, φέροντας το ματς στα ίσια. Η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 55-53 και όλα θα κρύονταν στο τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ βρήκε πολλές λύσεις επιθετικά, συνεχίζοντας παράλληλα να παίζει εξαιρετική άμυνα. Γκρίφιν και Λοβ με σημαντικά σουτ πήραν την ομάδα στις πλάτες τους στο τελευταίο δίλεπτο που η Γαλατά προσπάθησε να ανακτήσει το προβάδισμα, με το τελικό 81-74 να δίνει το πρώτο ευρωπαϊκό ροσφύλλο αγώνα για φέτος στον ΠΑΟΚ. Η νίκη κατέληξε σε ασπρόμαυρα χέρια, με τον Ζερμέιν Λοβ να επιστρέφει στη δράση και να οδηγεί τους Θεσσαλονικείς στην επικράτηση, αφού σημείωσε 14 πόντους και κατέβασε 3 rebound, έχοντας ως συμπαραστάτες τους Γκρίφιν και Τζόουνς με 13 και 12 πόντους αντίστοιχα. Αυτή η νίκη πανηγυρίστηκε πολύ έντονα τόσο από τους παίκτες όσο και από τον Άρη Λυκογιάννη και τους συνεργάτες του, αφού ήρθε απέναντι σε μια πολύ πιο ακριβή ομάδα που μέχρι τώρα ήταν αίτητη στη διοργάνωση. Ο προπονητής του δικεφάλου στις δηλώσεις του ανέφερε πως θα έρθουν ακόμα καλύτερες ημέρες, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στο κομμάτι των ανανεώσεων ρίχνει το βάρος της η διοίκηση του Άρη που θέλει να διατηρήσει στο κλάν της Βικελίδης τα επόμενα χρόνια τους Μπερτόλιο και Τζέγκο. Αμφότεροι βρίσκονται στις βασικές επιλογές του Άκη Μάτζιου με τους ανθρώπους της ομάδας ήδη να έχουν κάνει τις πρώτες διερευνητικές επαφές, όπως αντίστοιχα έγινε και με τον Σούντγκρεν. Στις προπονήσεις επέστρεψαν την τρίτη οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το ρεπό που τους έδωσε ο Άκης Μάτζιος τη Δευτέρα προκειμένου να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, καθώς ακολουθεί το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ την ίδια ώρα που η διοίκηση βάζει σε πρώτο πλάνο τις ανανεώσεις. Πριν από μερικές εβδομάδες ο Μαντσίνη πέρασε από τα γραφεία της ΠΑΕ και έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, παραμένοντας παίκτης του Άρη και μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Οι άνθρωποι της ομάδας γνωρίζουν πως πολλοί βασικοί ποδοσφαιριστές θα έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν ως ελεύθεροι από την πρώτη ημέρα του 2022 και μετά, οπότε προσπαθούν να κλείσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα τα περισσότερα ανοιχτά μέτωπα, τουλάχιστον με όσους παίκτες βρίσκονται στα βασικά πλάνα του Άκη Μάτζιου. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι Τζέγκο και Μπερτόλιο, με τον Αργεντινό ειδικά να αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του Άρη από την περασμένη σεζόν, με τις καλές του εμφανίσεις να συνεχίζονται και φέτος, ενώ και ο Αυστραλός έχει αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις με τα όσα προσφέρει από τη θέση του κόφτη. Αμφότεροι έχουν σχεδόν μόνιμη θέση στη βασική ενδεκάδα της ομάδας, με τη διοίκηση να προτίθεται να τους κρατήσει στο Βικελίδης για αρκετά χρόνια ακόμη. Οι επαφές ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και την κίτρινη διοίκηση έχουν αρχίσει, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Μπερτόλιο έχει μεγαλύτερες οικονομικές απαιτήσεις σε σχέση με το υπάρχον συμβόλαιό του, κάτι που σημαίνει πως επιθυμεί να ακούσει μια προσφορά με καλύτερους όρους από τους ανθρώπους του Άρη.
Ασφαλώς ο Αργεντινός θέλει να κεφαλαιοποιήσει την πολύ καλή παρουσία του με τον θεό του πολέμου στο στήθος, έχοντας πρόθεση να παραμείνει κάτοικος Χαριλάου. Πέραν του Μπερτόλιο και του Τζέκο, επαφές έχουν γίνει και με τον Σούντγκρεν, του οποίου το συμβόλαιο λύγει τον ερχόμενο Ιούνιο, με τον Σουηδό να έχει πάρει σπίτι του τη φανέλα του βασικού δεξιού μπακ. Πάντως θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πολλά θα εξαρτηθούν και από την απόφαση του ΚΑΣ σχετικά με την απαγόρευση μεταγραφών για δύο μεταγραφικές περιόδους, κάτι που σημαίνει πως όταν γίνει γνωστή η ετοιμιγορία θα φιξαριστεί και όλος ο προγραμματισμός των κίτρινων. Από εκεί και πέρα κλειστό θα παραμείνει για τις προσεχείς ημέρες το κλάν της Βικελίδης, αφού θα εγκατασταθεί η ψυχρόφιλη ποικιλία γρασιδιού λόγω της χειμερινής περίοδου που έρχεται. Μέχρι τώρα οι Θεσσαλονικοί είχαν τη θερμόφιλη που σε χαμηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί να αντέξει, οπότε άρχισαν οι διαδικασίες αντικατάστασής της. Άλλωστε ο Άρης θα δώσει δύο εκτός έδρας παιχνίδια και εν συνεχεία ακολουθεί η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων, κάτι που σημαίνει πως ο αγωνιστικός χώρος θα είναι έτοιμος για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Μπας Γιάννηνα στις 20 Νοεμβρίου. Τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και χώρο, καθώς σε περίπου 25 ημέρες θα διεξαχθεί στην πόλη μας ο ένατος διεθνής ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή πλήθους δρομέων στις τρεις διαφορετικές διαδρομές που θα υπάρξουν. Η διοργάνωση επιστρέφει μετά την περσινή ματέωση και μαζί μας μέσω Skype είναι η Κατερίνα Σεφερλή, υπεύθυνη επικοινωνίας του νυχτερινού ημιμαραθωνίου, για να πούμε περισσότερα. Κυρία Σεφερλή, καλησπέρα σας. Κύριε Φακή, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Στις 21 Νοεμβρίου ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος επιστρέφει με την ένατη κατά σειρά διοργάνωση. Βρισκόμαστε περίπου ουσιαστικά 25 μέρες πριν την εκκίνηση. Κινήστε με πυρετόδεις ρυθμούς για να είναι όλα έτοιμα σε ό,τι αφορά τις τρεις διαφορετικές διαδρομές. Κύριε Φακή, κινούμαστε πάντα με πυρετόδεις ρυθμούς για κάθε διοργάνωση. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι ναι, μεν είμαστε εν αναμονή του νυχτερινού μαραθωνίου, του ένατου, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, αλλά είμαστε και σε εν αναμονή του 15ου μαραθωνίου, διεθνούς μαραθωνίου, Μέγας Αλέξανδρος, Big Win. Γιατί όπως ξέρετε και όπως θα διαβάσατε από τα δελτία τύπου που ήδη η επικοινωνία έχει προωθήσει, είναι η πρώτη φορά που γίνονται δύο αγώνες, δύο διοργανώσεις μαζί την ίδια μέρα. 21 Νοεμβρίου δηλαδή θα είμαστε στο κέντρο της πόλης και για τον μαραθώνιο, αλλά και για τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Mm-hmm. Αυτή η καινούργια, ουσιαστικά αυτό το καινούργιο που έρχεται φέτος, μετά από τόσα χρόνια που γίνονται σε διαφορετικούς μήνες, συνήθως γινόταν τον Οκτώβριο ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος, τον Απρίλιο ο μεγάλος μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος. Αυτό το καινούργιο που υπάρχει φέτος, πώς αποφασίστηκε πώς πήρατε αυτή την απόφαση ως Τεχνική Επιτροπή? Απόφαση αυτή προήλθε μετά από πάρα πολλή σκέψη, πολλές συναντήσεις και λόγω της ειδικής συνθήκης που βιώνουμε όλοι αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, και έγινε φυσικά και με παρότρινση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ζέρβα, ώστε οι αγώνες για αυτή τη χρονιά μόνο να γίνουν την ίδια ημέρα. Δηλαδή, ο μαραθώνιος να γίνει το πρωί και ο νυχτερινός να γίνει από τις 5 και μετά το απόγευμα. Είναι μόνο για φέτος, είναι μόνο για αυτή τη χρονιά. Δηλαδή, τις επόμενες χρονιές δεν θα συμβεί το ίδιο. Και ξέρουμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δεν ήταν απόφαση της διοργάνωσης. Απλά θέλαμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει και όλο αυτό που βιώνουμε όλοι μας φυσικά. Και θέλαμε και εμείς να συνδράμουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, ξέρετε, δεν γίνεται αυτό ενώ θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Επειδή είναι πολύ μαζική και ο ένας αγώνας και ο άλλος, είναι δύο πολύ μαζικά γεγονότα, είναι τα μεγαλύτερα γεγονότα της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και εμείς θέλαμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν είναι γεγονότα που μαζεύουν 500 άτομα, μιλάμε για 20.000 κόσμου και επιπλέον, έτσι. Οπότε και εμείς θέλαμε να βοηθήσουμε και να είμαστε συνεπείς σε όλο αυτό που γίνεται. Κυρία Σεφερλή, ακριβώς επειδή βιώνουμε μια διαφορετική πραγματικότητα σε σχέση με το τι γινόταν μέχρι τουλάχιστον το 2019 στις δύο διοργανώσεις. Αυτή τη φορά, με τα μέτρα που υπάρχουν, με το υγειονομικό πρωτοκόλλο που υπάρχει, θα γίνουν δύο τόσο μεγάλες διοργανώσεις. Όπως είπατε και εσείς, 20.000 και πλέον άτομα προσελκύουν ή το νυχτερινός ημιμαραθώνιος ή το μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος. Μπορεί να έρθει εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο τόσο από εσάς, όσο και γενικότερα από την πόλη μας?
Θα έρθει εις πέρας, όπως έρχεται κάθε φορά. Σίγουρα όμως αυτή τη χρονιά θα είναι σίγουρα οι δρομείς και όσοι θα συμμετάσχουν σαφώς κάπως μειωμένοι οι όλοι και στους δύο αγώνες, μάλλον θα είναι μειωμένα τα νούμερα σίγουρα, διότι θα πρέπει να απευθυνόμαστε μόνο σε εμβολιασμένους ή σε δρομείς ή συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν νοσήσει τουλάχιστον 15 ημέρες πριν να παραλάβουν τον εξοπλισμό τους από το Registration Center, το οποίο ανοίγει μία εβδομάδα πριν από τους δύο αγώνες. Ξέρουμε γιατί και στην Αθήνα αλλά και σε όλους τους μαραθωνίους υπήρξε αυτή η μείωση των πραγμάτων, διότι επαναλαμβάνω αφορά μόνο σε εμβολιασμένους και μόνο σε όσους έχουν νοσήσει 15 ημέρες πριν. Και επίσης, φυσικά, θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι αποστάσεις μεταξύ των δρομέων θα είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν να γίνει ο αγώνας να διεξαχθεί ομαλά, δηλαδή με πολύ μεγάλη απόσταση τα μπλοκ μεταξύ τους, ώστε να μην υπάρξει κανένα θέμα σε κανένα επίπεδο. Κυρία Σεφερλή, αρχικά είχε αποφασιστεί ότι ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος, ο ένατος, θα γίνει στα μέσα Οκτωβρίου. Εν τέλει πήρατε την απόφαση να γίνουν και οι δύο, και ο ημιμαραθώνιος και ο μαραθώνιος τον Νοέμβριο και συγκεκριμένα την Κυριακή 21 Νοεμβρίου. Πώς εν τέλει καταλήξατε όμως σε αυτήν την απόφαση, η οποία, να επαναλάβουμε, θα είναι μόνο για φέτος, δεν θα γίνει τα επόμενα χρόνια? Είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, με την παρότρινση του Δημάρχου, του κυρίου Ζέρβα. Η διοργάνωση όφιλε να ακολουθήσει τις οδηγίες και αυτό που πραγματικά θα βοηθούσε την πόλη να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να μην γίνουν δύο αγώνες, δηλαδή σε διαφορετικές ημερομηνίες, γιατί όντως ήταν ο νυχτερινός να γίνει στις 17 Οκτωβρίου, όπως κάθε χρονιά, όχι την ίδια ημερομηνία, αλλά στις αρχές Οκτωβρίου. Οπότε και εμείς βοηθήσαμε σε όλο αυτό. Δηλαδή δεν ήταν μια απόφαση που πραγματικά η διοργάνωση ήθελε να προχωρήσει σε αυτή, αλλά εκ των πραγμάτων, επειδή θέλαμε να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή την πόλη, φυσικά και τον Δήμαρχο, και γι' αυτό και εμείς ακολουθήσαμε και είμαστε στην σημερινή ημερομηνία, φτάσαμε στην σημερινή ημερομηνία που στις 21 Νοεμβρίου δηλαδή, όπου εκεί θα διεξαχθούν και οι δύο αγώνες, ο μαραθώνιος το πρωί όπως είπαμε. Αν θέλετε να σας αναφέρω και τις ώρες. Ασφαλώς, 8, ασφαλώς. 8 θα ξεκινήσει ο μαραθώνιος από την Μπέλα, 42 χιλιόμετρα δηλαδή. Στις 10 θα ξεκινήσει από το Δήμο Μπελοκήπων τα 10.000 μέτρα, τα 10 χιλιόμετρα. Και στις 12 και 4 θα ξεκινήσει το γνωστό πεντάρι, που είναι και το πιο μαζικό από όλα, μπροστά από το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Και μετά στις 5 και μισή, ξεκινάει ο μαραθώνιος δρόμος από τη Λεωφόρο Νίκης με Αριστοτέλους. Στις 6 τα 10 χιλιόμετρα για το νυχτερινό, αναφέρουμε αυτή τη στιγμή, μπροστά από το Λευκό Πύργο. Έχουν αλλάξει, βλέπετε, και κάπως οι κινήσεις, δηλαδή τα σημεία κινήσεων έχουν κάπως αλλάξει. Και το πεντάρι στις 8 και 4, μπροστά πάλι από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Και θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι και οι δύο δρόμοι και οι δύο αγώνες θα καταλήξουν όλοι στο τερματισμό, είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί αν θυμάστε, κάποτε το νυχτερινό ήταν ο Λευκός Πύργος ο τερματισμός και το άγαλμα αντίστοιχα το μαραθώνιος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω της ειδικής συνθήκης αυτή και λόγω ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν και οι δύο την ίδια ημέρα, απλά ο ένας πρωί, ο άλλος απόγευμα, οι δύο αγώνες τερματίζουν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή τη στιγμή, 25 μέρες πριν τη μεγάλη διοργάνωση, τη μεγάλη διπλή διοργάνωση, έχουν κλείσει οι συμμετοχές, η φόρμα συμμετοχών έχει κλείσει ή ακόμα μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή και να συμμετάσχει είτε στον Μέγα Αλέξανδρο, στον Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος, είτε στον ημιμαραθώνιο, είτε φυσικά στις μικρότερες διαδρομές? Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα και γι' αυτό να σπεύσει ο κόσμος, όπου μπορούν, αυτό αφορά τις ατομικές εγγραφές, που μπορεί ο κόσμος να μπει και να κάνει την εγγραφή του. Είναι η τελευταία μέρα, επαναλαμβάνω, γιατί είχε δοθεί και παράταση ήδη και για τις δύο κατηγορίες, και για τις ατομικές και για τις ομαδικές εγγραφές. Όμως θα αφήσω μια ελπίδα στον κόσμο, διότι μία εβδομάδα πριν, όπως είπαμε και στην αρχή, που το Registration Center ανοίγει για να πάει ο κόσμος να προμηθευτεί τον εξοπλισμό του, που αυτό είναι στη ΔΕΘ, το γνωρίζουν πλέον νομίζω, αλλά και όσοι δεν το γνωρίζουν είναι στους χώρους της εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, εκείνο το Registration Center και των δύο αγώνων.
Μπορεί εκεί, την τελευταία εβδομάδα λοιπόν, θα βγουν επιπλέον νούμερα και θα μπορέσει ο κόσμος και αυτός που δεν έχει κάνει εγγραφή, θα μπορέσει ίσως να προμηθευτεί και ένα νούμερο. Ένα BIP number με τον εξοπλισμό τον αντίστοιχο. Mm-hmm. Κυρία Σεφερλή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Απομένουν 25 μέρες, ασφαλώς την εβδομάδα πριν την μεγάλη διπλή διοργάνωση θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να πούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες, να αναφέρουμε φυσικά και αναλυτικά το πρόγραμμα της Κυριακής, της 21ης Νοεμβρίου, για να το μάθει και ο κόσμος και να δούμε τι ακριβώς μας περιμένει σε αυτή τη μεγάλη διπλή διοργάνωση που θα γίνει για πρώτη και όπως φαίνεται για τελευταία φορά φέτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ και το Atlas TV που μας υποστηρίζει και είναι χορηγός επικοινωνίας και στους δύο αγώνες και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά γιατί πραγματικά είναι μια μεγάλη διπλή γιορτή. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι ακριβώς, μια μεγάλη γιορτή για την πόλη μας. Καλό σας βράδυ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Καλό σας βράδυ.